Δεν γίνεται το σουτ, χάνεται ο έλεγχος. Είναι ο Μοντέρο εκεί. Πολύ εντυπωσιακά ο Μπράντοβιτς. Την ώρα που η μπάλα ζητήθηκε 200 κιλά, παίρνει όλη την ευθύνη και πάει μόνος του μέσα. Πρέπει να σουτάρει, βήμα πίσω απέναντι στο Χαραγκόντι. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, ο Κούσμιτς μαζεύει το επιθετικό rebound, την παράσταση του Γιάννη Κομιζιάδη με την πρώτη επίθεση ολοκληρωμένα πια. Καθώς εδώ ο Κούσμιτς καρφώνει πρώτο Βερντέν. Λοιπόν, Μέμο, ξεκίνημα αγώνα. Εκτός τον ρυθμό, δηλαδή, που, γιατί point guard παίζει, είναι και ο παίκτης ο οποίος κατά κάποιο τρόπο δίνει και το στίγμα της ομάδας. Γιάνκοβιτς από μακριά, ευστοχή, είναι για δύο πατούς στη γραμμή. Να ξέρει που πρέπει να χτυπήσει και σιγά σιγά πάνω σε αυτό το στόχο αρχίζει και χτίζει την επίθεσή της. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κατά κάποιο τρόπο πάει λίγο άναρχα, πάει τυχαία. Παύλοβιτς δηλαδή, εναντίον όλων, ναι. Άρα σε φαίνεται και στο σώμα. Και ειδικά στα ψηλά παιδιά πολλές φορές πληρώνουν τις προοπτικές. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα φτάσει εκεί που φαντάζεσαι ή για αυτό που το πληρώνεις. Φώτσης από τα 8! Από τα 8! Φώτσης Μαχμουτή! Για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 4 στα 10 Παναθηναϊκός, 6 στα 9 η Νταρουσάφακα. Ανεπίτρεπτο να αφήνει την Νταρουσάφακα να έχει τέτοιο ποσοστό. Φώτσης άτσαλα, απρόσεκτα και φοβισμένα. Έρχεται ο Ραντούλητσα και δίνει μπάλα στο καλάθι. Επίσης ο Ραντούλητσα. Το καλάθι. Αν έκανε χεστά, το μπορώ να το δεχτώ, αλλά. Δεύτερη φορά που έκανε. Είναι σαν να ξέρει, να μην είσαι έτοιμο για να παίξει άμυνα. Για να δούμε αυτό το ματσάπ Ραντούλητσα Ερντέν, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Ραντούλητσα. Σου είπα, τον έχει τον Ερντέν. 3 στα 3 στα τρίποντα. Ανεπίτρεπτο. 4 στα 4 με αυτό. Αργεί να ενημερωθεί. Ο προηγούμενο ο Φερντέν πήγε να κάνει κάτι μαγικό. Αλλά μάγια δεν γίνονται κάθε μέρα, ούτε θαύματα. Βίλμπεκιν, προεπιστησάκι, το βλέπετε εδώ. Βίλμπεκιν που θα να παίξει μέχρι στην Αυστραλία. Από τα 9 μέτρα Μαρκοϊσβίλη, τέλος δεκαλέπτου. Όχι, σε τη βάση Τζογκίς. Και πάλι σε ζώνη κατά κάποιο τρόπο. Τώρα αρχίζουν και την... Φερντέιν, καλάφτης. Δύσκολο σου, πολύ δύσκολο σου πάνω στην κίνηση. Παλιά σκοπή, συλλόγικο στάθμικο φόρμα. Έτσι για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Φελντέιν, καλάθι καταπληκτικά στον Παύλοβιτς που είναι πολύ καλό σήμερα. Είναι εδώ καλάθι, ήρθατε ο Παύλοβιτς και θυμίζει λίγο τις καλές του χρονιές του NBA. Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά δεν τον θεωρώ έναν ρολίστα περισσότερο. Να, ο Φώσης, 30 όλα, ναι. Ο οποίος μπορεί να προσφέρει. Ο Κις βγαίνει για το heads out. Από μακριά ο Μπιέλιτσα δεν κάνει τη ζημιά. Καλάθι στο Παναθηναϊκός για το προβάδισμα πλέον. Επιτίθεται με το καλάθι. Καταπληκτικά από το Φώτση. Καλάθι μπερδεύεται. Κις για το 32-30. Και ο Παναθηναϊκός ανακάμψει. Και προηγείται απέναντι στην Αρσάφακα. 32-30. Και όλα ξεκινούν από την άμυνα. Εδώ ο καλάθι μπερδεύεται και έρχεται ο Κις για να καρφώσει. Ξανά και ξανά σε μια από τις εντυπωσιακότερες φάσεις του αγώνα. Ο Γκις καρφώνει, ενθουσιασμός στον κόσμο και πάμε σε time out. Αφού δούμε και πάλι τη φάση και το Γκις να ήρθατε. Δεν. Ναι. Πιο αργά πόδια δεν γίνεται. Μα γι' αυτό είπα κιόλας ότι. Τα πιο αργά δεν πόδια του τόπου δεν έχει, αν είναι. Να εδώ ο Ραντούλητσα. Ναι. Να ο Ραντούλητσα, προς επίρρωση των όσων λέμε. Είναι ένα πολύ ωραίο δίδυμο ψηλών, ο Μπιέλιτσα με τον Ερντέν, για να παίξουν σκληρά, γρήγορα και κοντά στο καλάθι. Πύργος της τουρκικής ομάδας ο Σαββάς του Νεκοματίας. Άλλος τηλεκίνος, Φώτσης. 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη από τον Παναθηναϊκό. Φώτσης προσπαθεί να βρει τον Ραντούλητσα να τον βρει χαμηλά. Ο Χαρακώτη πάνω του. Φώτσης ένα βήμα πίσω. Προλαβαίνει τον Ερντέν. Ήταν δύσκολο το σουτ του Φώτσης στη γωνία απέναντι στον Ερντέν. Γι' αυτό έκανε βήμα πίσω. Εκτός ισορροπίας στο σουτ. Μετά από αρκετή ώρα η άμυνα από τον Μπρέλτσιτς στον Γιάνκοβιτς. Καλάθης με σταυρωτές. Σουτ για τρεις και βρίσκει το στόχο. Και πανηγυρίζει ο Τζόρτζεβιτς και πανηγυρίζει διότι το 43% της κανονικής περιόδου έχει γίνει 13% για το καλάθι. Γιάνκοβιτς, Κούσμιτς και Γκις, δηλαδή αρχική πεντάδα του αγώνα. Απέναντι στον Ρέντινγκ που πέρασε το παιχνίδι, τον Βίλμπεκι, τον Χαρακώτη, τον Ερντέν και τον Γκόρντο. Χαμήλωσε το σχήμα πολύ ο Παχνουτή. Ο Φέλτερ βρίσκει στόχο και αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Λίγο πιο ψηλός ο Κούσμιτς. Ερντέν, κλέβει ο Γκις. Καλάθι, καλές τρίπλες. Γιάνκοβιτς από κοντά, χωρίς την προσπάθεια του Κούσμιτς, το καλάθι μετράει. Σπίτι Γκονζάλες στο Πανεπιστημιακό, στους Gators, αλλά μετά με τον Ομπράντοβιτς ηρέμησε. Καλάθις. Φελντέιν έχει χώρο, έχει χρόνο, σουτάρει και φτωχεί. 50-43.
Έχει φέτος 42% στα τρίποντα. Καλάθης. Γιάνκοβιτς δεν διστάζει για 3 και δικαιώνεται. 93-46, διαφορά πηγαίνει σε 7 για τον Μάρκις Χέινς. Buyout, δηλαδή εξαγόρασε το υπόλοιπο του συμβολέου του στην Σάσαρη. Γκίστ! Έρχεται ο Ραντούριτσα και ολοκληρώνει. Να σου πω κάτι, έτσι όπως εξελίχθηκε ήταν πολύ εντυπωσιακό. Χάθηκε τώρα κάθομαι, έρχεται το δεύτερο, κάποια στιγμή ελπίζω να το ξαναδούμε. Στο πρώτο πρέπει να γίνει φάουλ στα κέντρα. Out, ενώ σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, Δημήτρη, πρέπει να τονίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι πλήρωσε για να πάρει τα δικαιώματα. Αν κατάλαβα καλά από τις αντιδράσεις. Για σπρώξιμο, ναι. Να πούμε ότι το αυτοκαλάθι χρειώνεται στον αρχηγό της, της ομάδας. Βίλμπεκιν, βόλτα, έκανε μια βόλτα νομίζω. Την παραφτάνει με το πείσμα του Ραντούλτσα στο Χάγκο που έγινε και φάουλ. Γκίστ που αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Όχι, δεν την αφήνει. Με δεύτερη προσπάθεια το φόλο το 9-54. Εγώ ξέρεις, ονομάζω καμιά φορά τη, και τη λογική της γεωργίας. Είναι σαν να λέμε, ξέρεις, είναι το αμερικάνικο το D-League που λέμε της Ευρώπης. Κατά κάποιο τρόπο. Όλοι οι παίχτες έχουν μάθει σε ένα ρυθμό, σε ένα ανέμελο ρυθμό πάνω κάτω να πάμε να παίξουμε να σουτάρουμε. Στο γραφιστό Φελντέιν με τον Χαραγκόντι μπροστά του. Καλάθης για 3. 2-2. Μιχάλη, σε ακούμε. Σούρι του πλεονέκτημα 68-66, 7 λεπτά για το φινάλε. Καλάθης. Να φτάσει όταν τον περνάει από το θέλει. Και το κάρφωμα. 70-66, ο Παναθηναϊκός ελαφρώς ανακάμπτει. Διαφημίσεις, σε λίγο μαζί. Κατάσταση. 72-74, Καλάθης. Φώτσης. Φελντέιν. Γιάνκοβιτς. Δύσκολη φάση μέσα, μπράβο Πλάτο, 74 όλα. Βλέπετε την αγωνία στα πρόσωπα των φίλων. Την παραφορά Πέρελτζιτς, αυτός ο point forward για τον Χαραγκόντι στα 5 δευτερόλεπτα. 4, ο Γκόντο θα πάρει το σουτ. Με κρεμασμένο το φώτσι πάνω του, έχει κάνει φάλο ο Χαραγκόντι. Αλλά μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Έχω την εντύπωση ότι ο Χαραγκόντι πέφτει πάνω στον καλάθι. Καλάθης με τον Μαρκοϊσβίλη πάνω του. Ραντούλησα με τον Ερντέν στα 12 δευτερόλεπτα. Ραντούλησα, Φελντέιν. Ραντούλησα με κοντό αντίπαλο. Απίστευτη φάση μπροστά από τον Ερντέν. Η μεγάλη reverse κίνηση του Ραντούλησα. Αυτός ο απίστευτος επιθετικά παίκτης. 77-70, κοιτάξτε, η πάσα, ο Φελντέιν. 360 μοίρες κίνηση, αριστερό χουπ, μέσα 77-74, time out. Ο Γιάνκοβιτς, στους 7 ο Παύλοβιτς. Φώτσης, Φελντέιν, φάουλ. Ο ψηλούς που μπορούν να σου φέρει αφέλει να παίξει. Ο ένας δηλαδή στο πικερό θα κάνει υπό φάουλ. Γιατί μπορεί στους 3 πόντους ο Παναθηναϊκός. Στους 6 και τώρα στους 7, 79-70, που σημαίνει ότι ανεύστοχης και στις 2 ο Βλάντο. Ευστοχή στην πρώτη, ο Γιάνκοβιτς 80-77. Αν ευστοχήσει, τα πράγματα είναι καλά. Και είναι καλά, αλλά δεν όχι τελειωμένα. 81-77 θα πάνε σε ένα μακρινό σου. Ναι, και χωρίς time out νομίζω ότι θα το αφήσει για δίποτο. Προτιμάει στο δίποτο. 81-79 στα 4 δευτερόλεπτα και αμέσως φάουλ. Αλλά θέλει πολύ καλή άμυνα και στις δύο περιπτώσεις. Φελντέιν. Ευστοχή είναι ο Γκίστ και ξεφύγει πολύ εύκολα στην πλάτη του Βιέλιτσα. Γκόρντον. Η τάπα από τον Γκίστ. Τέλος. Ως μη γενόμενο το σούτο, ο Παναθηναϊκός κερδίζει έστω και με την ψυχή στο στόμα την Ταρουσάφακα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τους πολύτιμους βαθμούς της νίκης.